Σημαντικά κέρδη έχει αποκομίσει ο ρωσικός στρατός από τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στο μέτωπο του Ντονέτσκ. Η επιθετική τακτική κίνηση συνεχίζει να αποφέρει αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πόλη Ποκρόφσκ. Τις τελευταίες 48 ώρες ο ρωσικός στρατός κατάφερε να επεκτείνει τη ζώνη ελέγχου έως και 3 χιλιόμετρα προς το Σορετίνο και την Νοβομπαχμουτίβκα. Όλοι οι δρόμοι προς τον Μπερντίτσι είναι κομμένοι, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα την απόσυρση της Ουκρανίας από την περιοχή. Επισημαίνεται ότι οι Ουκρανοί κατά τη συνήθι πρακτική τους δεν αναφέρουν απώλειες δικές τους ή δυτικών στελεχών. Καμία ενημέρωση δεν έχει γίνει επίσης για την κατάσταση που επικρατεί στα ουκρανικά στρατεύματα, με ανεξάρτητες πηγές να αναφέρουν ήδη μερική κατάρρευση του μετόπου και τακτική υποχώρηση των Ουκρανών. Ο ρωσικός στρατός κατάφερε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στο νότιο Κρασνογκόρσκ και κατέλαβε σχεδόν ολόκληρη τη νότια γειτονιά Κρασνογκόρσκα. Αν επιτύχουν ολοκληρωμένα να ανασυνταχθούν στα νότια της βιομηχανικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται σε θέση να περικυκλώσουν τις θέσεις άμυνας των Ουκρανών εντός της. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη για τη βιομηχανική ζώνη φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αυξημένη δράση της ρωσικής αεροπορίας πάνω από την περιοχή. Εντυπωσιακό βίντεο απεικονίζει ζεύγος αεροσκαφών SU-25 να εκτελούν αποστολές υποστήριξης των ρωσικών στρατευμάτων, βάλλοντας με ρουκέτες εναντίον ουκρανικών θέσεων.